Καλησπέρα σας, είμαι ο Ανδρέας και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Couvaliers εναντίον Γκάνερς. Στην επίθεση είναι Κιπεδούκη, πάμε και τις δύο πεντάδες των δύο ομάδων. Με το νούμερο 24 είναι ο Χριστόβουλος με το 34. Το 34 είναι ο Χριστόδουλου. Και το 44 ο Βότζος. Με το 15 είναι ο Πολίτης. Με το 0 είναι ο Σμέτρης. Με το 44 είναι ο Βγότης, είπαμε. Και με το 23 ο Σακελάριου. Πάμε να δούμε και τους φιλοξενούμενους. Με το νούμερο 11 ο Ακουμιανάκης, με το 8 ο Καλογιαννίδης, με το νούμερο 76 ο οποίος πήρε το rebound ο Κογιώνης, με το νούμερο 7 είναι ο Πάνιας και με το νούμερο 33 ο Παπαδόπουλος. Οι Couvaliers έχουν ρεκόρ 3-10, οι Γκάνερς έχουν ανέβει στα τελευταία μάτς, έχουν 6-6 ρεκόρ, στοχεύουν πιο ψηλά στην κατάταξη, θα στοχίσει από κοντά με το νούμερο 15 για τους Κιπεδούκους ο Πολίτης. Πανιάς, Σταργιατρής, θα το κάνει με τη δεύτερη, θα πάρει το rebound και θα στοχίσει ο Κογιώνης. Τρέχουν οι Κιπεδούχοι, Σμέτης, Σακελαρίου για 3, αστοχή. Πρώτο καλάθι της αναμέτρησης για τους φιλοξενούμενους, με το νούμερο 11 ο Ακουμιανάκης. Σταργιατρής ο Χριστόβουλος και αστοχή. Για τους φιλοξενούμενους, 0-4 το σκορ. Σακελαρίου. Παραμένει κατοχή για τους Κιπεδούκους. Χριστοδούλου, Σμέτης για 3, για το πρώτο καλάθι για τους Κιπεδούχους. Από κοντά, αστοχή με το νούμερο 33 ο Παπαδόπουλος. Ο Χριστοδούλου στον εφηδιασμό, ωραία πάσα και τελείωμα από τον Ακουμιανάκη. Έχουν βρει ρυθμό από νωρίς την επίθεση οι φιλοξενούμενοι, προηγούνται με 3-8. Χριστοδούλου θα κάνει διπλή-τρίπλα. Μιανάκης θα παίξει με τον Παπαδόπουλο, πολύ ωραία πάσα και τελείωμα από τον Κογιώνη. Όμορφο μπάσκετ από τους φιλοξενούμενους στα πρώτα λεπτά. Μπερδεύεται παραλίγο Πολίτης. Με τη λήξη σουτάρει και αστοχή ο Σακελαρίου. Πάρω όμως την μπάλα Κιπεδούκη με τον Χριστόδουλο. Και Σταργιατρής ο Βότζος. Χριστόβουλου δεν θα εξτοχίσει. Τρέχουν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Πάει φάουλ ο Ακουμιανάκης. Πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Και άλλη αλλαγή. Πάνιας θα μοιράσει στον Καλογιαννίδη. Γυρίζει, ωραίο μπλοκ. Αλλά θα απαντήσει με καλάθι και φάουλο του Μιανάκης. Θα βάλει και την πολύ με τα μπλοκ. Προηγούνται ήδη με διψήφια διαφορά οι φιλοξενούμενοι. 3-13 το σκορ, 4 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σμέτρης, ο μόνος που έχει σκοράρει για τους γηπεδούχους. Μπαλά παραμένει για τους Couvaliers με 4 δευτερόλεπτα. Εκτελεί, ωραίο βγαίνοντας στην, αλλά θα αστοχίσει ο Βγότζος. Κοιτάει την μπάλα χαμηλά και την παίρνει ο Παπαδόπουλος, θα αστοχίσει όμως. Για τρεις ο Καζάνης, λιώνει σε 6-13. Παίζει χαμηλά ο Κογιώνης, παίρνει την μπάλα με πλάτη, γυρίζει, τελεί, εύστοχα. Σμέτρης, δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Καζάνη. Άστοχος από την Ιανάκης, για τρεις, τρέχουν οι γηπεδούχοι. Παπαδόπουλος θα βγάλει την μπάλα. Και άλλες αλλαγές για τους γηπεδούχους. Πολίτης, ωραία πάσα. Φάουλ θα πάρει ο Καζάνης και θα εκτελέσει δύο βολές. πλάτη, γυρίζουν ωραία την μπάλα, ο Πάνιας για 3, πολύ ωραία επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Θα απαντήσει έστω και με περιπέτεια ο Χριστοδούλου για 3. Ξανά ο Κογιώνης γυρίζει, πάρα λίγο καλά αυτό το φάουλ. Στις δύο βολές και πάμε από τον Χριστοδούλου. Καζάνης για 3, για το δεύτερο δικό του. Θα εξτροπήσει. Ο Κογιώνης έχει μείνει στην επίθεση και θα τελειώσει τη φάση. Yeah. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη πρώτης περίοδου, όλα για τους γηπεδούχους. Στη φάση, εύστοχα ο Μπουνιάκου. Πρώτη περίοδου 11-20, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης Κουβαλιέρς Γκάνερς. Γκάνερς έχουν το προβάδισμα από την αρχή, προηγούνται με 9 και έχουν και την επίθεση. Από κοντά θα τελειώσει τη φάση ο Λεβέντης. Φιλοξενούμενοι με μεγάλο βάθος στο ρόστερ τους, έχουν κατέβει με 10 παίκτες σήμερα, κάνουν συνέχεια αλλαγές, προσπαθούν να τρέξουν. Στιγμής όλα είναι υπέρ τους. Προηγούνται με double score 22-11 στις αρχές της δεύτερης περίοδου. Για 3 εύκολος με το νούμερο 13 ο Κωστακιώτης, ο οποίος μόλις πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Δεν θα απαντήσει για τους γηπεδούχους ο Μπινιάκου. Κάνει φάουλ ο Αθανασόπουλος. Παπαδόπουλος ξαναπαίνει την μπάλα χαμηλά και θα τελειώσει τη φάση. Καζάνης για 3, μέσα και αυτό. Εύστοχος ο Καζάνης μέχρι στιγμής, έχει 2 στα 3 τρίποντα. Μέσα ο Πατσίκας. Πάει κοντά και δέχεται μπλοκ. Στον ευνηδιασμό του Παπαδόπουλου, πάει στο Πατσίκα. Πάρει φάουλ, θα τελειώσει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Θα χάσει τη δεύτερη. Ο Αθανασόπουλος έχει την μπάλα για τους Κουβαλιέρς. Χριστόβουλου. Σμέτρης για το δεύτερο δικό του. Ο Αθανασόπουλος. Δευτερόλεπτα από μένα για τους φιλοξενούμενους να εκτελέσουν επίθεση, γυρίζει, κερδίζει φάουλ με τη λήξη. Κακό φάουλ εδώ, ο Ζούρος κέρδισε το φάουλ. Αστοχή. Rebound για τους φιλοξενούμενους, ο Ζούρος. Παίρνει την μπάλα με πλάτη και γυρίζει, αλλά αστοχή. Ο Λεβέντης. Σμέτρης πάει στην επαφή, μοιράζει τον Γκότζο, βγάζει έξω, για τρεις, αστοχή ο Μιανάκου. Κερδίζει φάουλ ο Ραυτόπουλος. Είναι το πέμπτο ομαδικό, πολύ γρήγορα συμπληρώσαν τα φάουλ οι Κιπεδούκοι, θα εκτελέσει πολλές. Φιλοξενούμενοι, δεν θα μειώσει εδώ ο Βότζος. Θα κερδίσει φάουλ. Ο Κωστακιώτης είναι είναι με το νούμερο 13, άλλο ένα φάουλ, θα εκτελέσει και αυτός βολές. Συν 19 οι φιλοξενούμενοι. Θα πετύχουν ξανά καλά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν κολλήσει στην επίθεση. Πατσίκας πιέζεται και τώρα θα κάνει προς πίσω. Για τρεις ο Χριστοδούλου, ούτε αυτός. Ο Δούλου έχει δεύτερη ευκαιρία, το σκέφτεται, θα πάει μέσα αυτή τη φορά, πάρει φάουλ, φολές. Έχουμε τεχνική ποινή στο νούμερο 10 των φιλοξενούμενων, στο Ζούρο. Δεν βάζουν ούτε τις βολές οι Κουβαλιέρς. Έχουν πετύχει μόλις έναν καλάθι στη δεύτερη περίοδο. Χριστοδούλου πάει μέσα στο κύπ. Πατσίκας κατεβάζει την μπάλα, πάει μόνος του, θα τελειώσει και τη βάζει. Αστοχή και ο Σακελαρίου για τους γηπεδούχους. Πατσίκας ξανά, μπλοκ από το Σμέτη. Σμέτης θα εκτελέσει για 3. Σακελαρίου, δε Σταργιατρής. Κλέβουν τη φιλοξενούμενη με τον Πατσίκα. Δεν θα πάρει φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Πετύχει ο Χριστοδούλου, θα σκοράρει μετά από ώρα για τους γηπεδούχους. Χριστοδούλου ξανά. θα προσπαθήσει να τρέξει, μοιράζει τον Σακελαρίου. Πάρει το rebound για τους φιλοξενούμενους ο Πολίτης, για τρεις ο Χριστοδούλου, δεν είναι καλό το σουτ. Ξεχάστηκε ο Ζούρος. Πολίτης, αστοχή. Ζούρος στο rebound. Ένα μισή λεπτό για τη λήξη του ημιχρόνου. 16-35 με το σκορ. Ζούρος, καλή άμυνα από τον Πολίτη. Ξαναπάρει την μπάλα όμως σε 7 δευτερόλεπτα. Πατσίκας για 3. Άστοχος με το νούμερο 13 ο Κωστακιώτης. Λάθος από τον Χριστοδούλου. Ζούρος, κάνει βήματα. Καζάνης για 3. Έχει βγει μπάλα. Θα δοθεί για τους φιλοξενούμενους. 41 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Εύστοχος για 3. Ο Κωστακιώτης. Βγότζος για 3. Κακό σουτ. 13 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους για τη λήξη του ημιχρόνου. Φάουλ και θα εκτελέσει 3 βολές με τη λήξη ο Ραυτόπουλος. Την μπάλα. Λήξη ημιχρόνου, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Couvaliers εναντίον Γκάνερς. Φιλοξενούμενοι έχουν βάλει το νερό στα βλάκια από νωρίς, προηγούνται με συν 22 και αν συνεχίσουν έτσι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να πάρουν την νίκη. Ο Κουβαλιέρης είναι στην επίθεση, ο Σμέτρης κάνει για 3. μπάλα ο Σμέτρης. Ωραία πάσα στον ευθυνδιασμό, θα τελειώσει τη φάση. Ο Βότζος, πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου για τους Κιπεδούκους. Πιέζουν πάλι την μπάλα. Πάνιας. Παπαδόπουλος θα παίξει με πλάτη, γυρίζει από αριστερά, με το δεξί θα τελειώσει τη φάση. Ο Βγότζος στο rebound. Πάρει το rebound, θα στο πούσει, άλλο ένα rebound. Έχει πατήσει έξω όμως και αλλαγή κατοχής. Γκότζος πάει κοντά στο χι. Κογιώνης γυρίζει. Κέρδιζε φάουλ ο Γκότζος. Για τους Κιπεδούκους. Ωραίο καλάθι για τους φιλοξενούμενους από τον Λεβέντη. Χριστόβουλου για 3. Σακελαρίου εκεί, πιέζει τον Πάνια. Παραμένει κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Πάνιας για 3. Rebound από τον Λεβέντη, πιέζεται από δύο παίχτες, θα βγάλει την μπάλα στα σουτάρι. Έχει κάνει βήματα όμως. Ωραία πάσα στον Γκότζο, θα αστοχίσει, θα πάρει rebound το Σμέτρης και θα πετύχει καλάθι. Ένας είναι στον εμφυδιασμό, η Κιπεδούκη θα αστοχίσει ο Χριστοδούλου και θα πάρει το rebound ο Λεβέντης, θα κερδίσει και φάουλ. Ωραία πάσα στο Λεβέντη. Σακελαρίου. Πάνιας για τρεις. Μπερδεύεται ο Βότζος, θα πάρει την μπάλα και θα πετύχει καλάθι. Βγαίνει από τα screen και εκτελεί άστοχα ο Κωστακιώτης. Λεβέντης στο rebound. Πολίτης είναι στο Σακελαρίου. Πολίτης για τρεις, εύστοχος ο Χριστοδούλου. Έχουμε time out. Από τον Κογιώνη, θα του δώσει την μπάλα, δεν θα τελειώσει τη φάση. Μπλοκ ωραίο από τον Λεβέντη. Πάνιας ξαναπέζει με τον Κογιώνη. Σμέτρης για τρεις. Παραμένει κατοχή για τους Κουβαλιέρς. Αρχίζουν να μειώνουν οι Κιπεδούκοι. Να δούμε αν θα καταφέρουν να πετύχουν μια μεγάλη ανατροπή. Λεβέντης, κλέβουν ξανά οι Κιπεδούκοι. Αδιαθλητικό είναι το φάουλ εδώ από τον Κογιώνη. Από τον Καζάνη, κατοχή για παραμένει για τους Κουβαλιέρς. Σμέτρης, Βινιάκου. Rebound ξανά για τους γηπεδούχους με τον Αθανασόπουλο. Σμέτρης για τρεις. Άλλο ένα rebound για τους γηπεδούχους. Έχουν χαλαρώσει πολύ στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι. Με ταμπλό ευτοχή ο Χριστόβουλου, μειώνει κι άλλο. Μειώνει στους 12. οι Κιπεδούκοι 32-44, 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και για να δούμε αν έχουμε μάτς. Λεβέντης από κοντά, δεν θα ευστοχίσει, θα πάρει το rebound, θα κερδίσει φάουλ, δύο βολές. Μία στις δύο βολές από τον Λεβέντη. Κογιώνης από τις βολές, προσποιείται, κερδίζει φάουλ. Κογιώνης γυρίζει, πετυχαίνει καλάθι. Ανασόπουλος για 2-9, δύσκολο καλάθι. Κερδίζει φάουλ ο Πάνιας και θα εκτελέσει βολές, είναι το πέμπτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Των γηπεδούχων. Οι δύο βολές ήταν εύστοχες, άλλη μία για τον Πάνια. Βγάζει τον Καζάνη, Αθανασόπουλος για 3 με μεγάλη καμπύλη, αστοχή. Λεβέντης παίρνει την μπάλα χαμηλά. Αστοχή για 3 ο Ραυτόπουλος. Τελειώσει τη φάση ο Μπινιάκου. Έχουμε φάουλ, ναι, από τον Ακουμιανάκη. 19 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Μπινιάκου, ωραία πάσα στον Καζάνη. 3 δευτερόλεπτα, δεν θα προλάβουν να εκτελέσουν επίθεση. Δεκαλέκτου, 36-50. Επιστρέφουμε σε λίγο γιατί πέρασε η περίοδος. Τέταρτη περίοδος, από κοντά, εκεί ο Κογιώνης. Αυξάνει κι άλλο τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Αθανασόπουλος, καλάθι και φάουλ, πολύ ωραίο καλάθι. Θα εξωτήσει και στη βολή. Για να δούμε αν μπορούν να κάνουν την ανατροπή οι Κιπεδούκοι. Κερδίζει φάουλο από Μιανάκης. Οι γηπεδούχοι για να επιστρέψουν στο μάτς. Πάνιας για 3. Rebound από τον ίδιο. Ραυτόπουλος. Ακουμιανάκης θα πάρει φάουλ. Έχουμε time out. Λέω, οι με τον Πατσίκα οι φιλοξενούμενοι στον εφηδιασμό. Τελειώνει τη φάση εύστοχα ο Ακουμιανάκης. Κερδίζει φάουλ χαμηλά ο Χριστοδούλου. Μινιάκου για τρεις, μέσα και αυτό. Κι άλλο Κιπεδούκη, Αθανασόπουλος για τρεις, μέσα για αυτό. (46-54) μειώνουν στους 8 οι Κιπεδούκοι μετά από πολλή ώρα κάτω από την ψήφια διαφορά. Θα κλέψουν ξανά οι Κιπεδούκοι. Σμέτρης, δεν θα φτάρει για 3, θα πάει μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση. Έχουν ευνηδιασμό οι φιλοξενούμενοι. Πάνιας είναι μόνος του για 3. Κερδίζει φάουλ ο Πατσίκας. Κατοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Πατσίκας προσφυγείται, γυρίζει, τελειώνει τη φάση. Δίνει λύση στους φιλοξενούμενους. Χριστοδούλου, Αθανασόπουλος. Σμέτης είναι μόνος του, θα στάρει για 3. Ο Καζάνης ήταν, έχουμε βήματα. Κιπεδούκη. Κλέψει την μπάλα όμως οι φιλοξενούμενοι αυτή τη φορά. Θα τελειώσει τη φάση ο Ακουμιανάκης. Ωραία το καλάθι, δεν θα φτάρει όμως ο Βότζος για 3 ο Χριστοδούλου. Από το Ζούρο. Κερδίζει ο Ακουμιανάκης. Τελειώνει τη φάση ο Πολίτης. Ξανά στις 10 η διαφορά. Κλέβει ο Αθανασόπουλος, θα κλέψει όμως και ο Ζούρος. Ακουμιανάκης θα πετύχει καλάθι, δίνει ξανά λύση για την ομάδα του. Θα απαντήσει με δύσκολη προσπάθεια ο Βγότζος. Πατσίκας ήταν λάθος οι φιλοξενούμενοι. Έχει κάνει βήματα εδώ ο Καζάνης, ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει. Καλογιαννίδης. Κερδίζει φάουλ ο Μπινιάκου. Είναι το τέταρτο ομαδικό. Από το επόμενο βολές. Πολίτης πάει χαμηλά. Θα βγάλει ο ίδιος την μπάλα. Μπάλα, θα τελειώσει τη φάση με το αριστερό. Κλέβει την μπάλα ο Πατσίκας. Πάνιας προσποιείται, ωραία πάσα. 3 δευτερόλεπτα. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Κατοχή παραμένει για τους Γκάνερς. Περδεύεται και χάνει την μπάλα ο Χριστόδουλου. Σούρος πάρει φάουλ, δύο βολές. Θα πετύχει τη δεύτερη βολή ο Δούρος. 52-65 το σκορ. Γκότζος, Αθανασόπουλος, ξαναδίνει τον Γκότζο, ποιος αστοχεί. Αθανασόπουλος για τρεις. Rebound από τον Πολίτη. Κλείνεται, μοιράζει τον Χριστοδούλου για τρεις, ούτε αυτός. Rebound. Ο Πάνιας στην μπάλα. Δεν βιάζεται, θα πάρουν την νίκη οι Γκάνερς, αν και χαλάρωσαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα 50 δευτερόλεπτα απομένουν. Θα κάνει λάθος ο Χριστόδουλου, όλα έχουν κριθεί. Το τελικό σκορ απομένει. Πατσίκας κλείνεται, βγάζει την μπάλα έξω στο Ζούρο. Πάνιας με τη λήξη. 25 δευτερόλεπτα ακόμη. Πολίτης, ωραία πάσα στον Καζάνη. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα εκτελέσει επίθεση ο Ακουμιανάκης. Οι Γκάνερς θα κερδίσουν με σκορ 50-65. Λήξη αναμέτρηση, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Καλό σας βράδυ.